Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η πρόταση της κυβέρνησης για την ίδρυση ενιαίου φορέας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Την πρόταση ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Τύπου Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντώνη Κούρτη και της ηγεσίας των δύο καναλιών στους τηλεοπτικούς συντάκτες. Στα κόμματα θα δοθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα για να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέχρι το τέλος του Απρίλη, ώστε ο νέος νόμος να λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με την πρόταση, ιδρύεται ενιαίος φορέας για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση που θα λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, θα ονομάζεται Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, θα συγχωνεύσει την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 και θα τελεί υποκοινωνικό έλεγχο. Ο ενιαίος φορέας περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την Ελληνική Τηλεόραση 1 και την Ελληνική Τηλεόραση 2, την Ελληνική Ραδιοφωνία, την Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας, το Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων. Αποκλειστικός μέτοχος είναι το κράτος. Ανώτατο όργανο είναι η Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου, ΑΣΚΕ. Η ΑΣΚΕ απαρτίζεται από 44 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, την τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και τους εργαζομένους στην ΕΡΤ. Η ΑΣΚΕ συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, επιλέγει τα δύο από τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, αποφασίζει με σύμφωνη γνώμη της διοίκησης τους διάφορους οργανισμούς και κανονισμούς και συμβουλεύει τη διοίκηση ιδιαίτερα σε θέματα πολιτικής προγράμματος. Την εταιρεία διοικεί νεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο της εταιρείας, τρεις ενδεταλμένους συμβούλους στις ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και την Ελληνική Ραδιοφωνία, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας, τον ενδεταλμένο σύμβουλο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, δύο μέλη της ΑΣΚΕ και τρία μέλη που ορίζονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας. Αναφερόμενος στη διακήρυξη αρχών και στόχων για τη ραδιοτηλεόραση, ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι η ΕΡΤ πρέπει να είναι εθνική ως προς την ταυτότητα, ανοιχτή ως προς τα σύγχρονα ρεύματα, πολυφωνική ως προς τις ιδέες, δημοκρατική ως προς τον σχεδιασμό και την επιλογή. Το τρίπτυχο ενημέρωση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία εξακολουθεί να έχει ισχύ, πρόσθεσε ο κ. Παπαϊωάννου, επιδέχεται όμως δυναμική ερμηνεία γιατί διαφορετικά καταλήγει σε στερεότυπα που ελάχιστα αποδίδουν την πραγματικότητα. Η ελληνική ραδιοτηλεόραση πρέπει με γοργά βήματα να αναχθεί σε εθνικό μέσο με χαρακτηριστικά. Την αξιοπιστία ως προς την ποιότητα και το περιεχόμενο. Την ανταγωνιστικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν. Την αυτονομία ως προς τον προγραμματισμό και την παραγωγή του προγράμματος. Οι αλλαγές αυτές, είπε ο κ. Παπαϊωάννου, δεν αποτελούν ένα εύκολο εγχείρημα που εξαντλείται σε κάποιο νομοθέτημα, αλλά προϋποθέτουν μια δυναμική πορεία, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας πρέπει να είναι ο εθνικός διάλογος. Το αίτημα της κοινωνικοποίησης, επίκαιρο σήμερα όσο ποτέ, απαιτεί μια παρόμοια πορεία για τη ραδιοτηλεόραση. Σήμερα την υλοποιούμε, υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου, με τη δυνατότητα της κοινωνίας να συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας ραδιοτηλεόρασης που θα εμπνέεται από τα ιδανικά της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης. Η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που υπέγραψαν πρόσφατα η ΓΕΣΕΕ και εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων, επικυρώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εργασίας Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Επικυρώνοντας τη νέα σύμβαση, ο κ. Γιαννόπουλος είπε ότι η εργατική τάξη έχει δεχτεί στη συντριπτική της πλειοψηφία την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης και ότι η επιτυχία της πολιτικής αυτής θα ωφελήσει την εργατική τάξη και το κοινωνικό σύνολο. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του προς το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ για τη διοργάνωση του συνεδρίου της Νομοσπονδίας στην προθεσμία που όρισε η δικαστική απόφαση. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Γιώργος Ραυτόπουλος, που παρέδωσε στον Υπουργό Εργασίας νέα σύμβαση, είπε ότι όταν ανακοινώθηκε η δέσμη των οικονομικών μέτρων τον Οκτώβριο του 1985, κατανοήσαμε την αναγκαιότητά τους και ανταποκριθήκαμε στην έκκληση να περιορίσουμε τις διεκδικήσεις μας. Η κυβέρνηση, υπογράμμισε, πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουν τα οικονομικά μέτρα. Η νέα σύμβαση, κατέληξε ο κ. Ραυτόπουλος, δεν προωθεί όλους τους στόχους μας και παραμένουν ανοιχτά σοβαρά προβλήματα, όπως εκείνο της ανεργίας που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Απεργιακές κινητοποιήσεις με αίτημα την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν εξαγγείλει για αύριο οι Ομοσπονδίες των Οικοδόμων, των Εργαζομένων στη ΔΕΗ και των Εργαζομένων στον ΟΤΕ. Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες, οι έκτακτες και ζωτικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση ενέργειας καθώς και η χρησιμοποίηση των αναλυτιστήρων.
Η ΔΕΗ από την πλευρά της επισημαίνει ότι όσα από τα αιτήματα των εργαζομένων εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της έχουν επιληθεί ή έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες προς την επίλυσή τους. Τα υπόλοιπα αντιβαίνουν στην εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης. Η ΔΕΗ επίσης διαφωνεί με την τακτική των ομοσπονδιών των εργαζομένων να μην διαθέτουν το προσωπικό που επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Τέλος, η ΔΕΗ καλεί τους καταναλωτές να αποφύγουν ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής 10 με 3, δηλαδή και 7 με 9, κάθε μία απαραίτητη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην αυριανή 24ωρη απεργία των οικοδόμων δεν παίρνει μέρος το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων του Δήμου της Αθήνας και καλεί τα μέλη του να πάνε στις εργασίες τους. Επίσης, με έτοιμα την υπογραφή κλαδικών φλοϊκών συμβάσεων εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων στα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν αύριο στάσεις εργασίας από τις 4.30 έως τις 8.30 το πρωί και από τις 8.30 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Οι στάσεις εργασίας γίνονται τέλος για την ανάκληση απολύσεων συνδικαλιστών και εργαζομένων στα ΙΛΠΑΠ. Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση των ΙΛΠΑΠ αναφέρει ότι θα εφαρμοστεί ισχύουσα νομοθεσία γιατί δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία για την κήρυξη της απεργίας και καλεί τους οδηγούς των τρόλεϊ να αγνοήσουν την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και να εργαστούν. Για τη διευκόλυνση του κοινού, αύριο στον εσωτερικό δάκτυλο της Αθήνας θα κυκλοφορούν όλα τα αυτοκίνητα. Εν τω μεταξύ, η Ολομέλεια της ΓΕΣΕΕ συνεδρίασε το πρωί και καθόρισε την ημερήσια διάταξη του 23ου συνεδρίου της, του συνεδρίου της Νομοσπονδίας που θα αρχίσει στις 4 Απριλίου. Ενέκρινε επίσης τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό καθώς και τον προϋπολογισμό της διοίκησης για την επόμενη τριετία. Τα κέρδη των επιχειρήσεων, τα οποία δεν διανέμονται, θα φορολογούνται λιγότερο από εφέτος υπό τον όρο ότι θα επενδύονται εκ νέου. Αυτό ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σιμίτης, μιλώντας σήμερα στον ελληνικό τμήμα της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε έχει προγραμματίσει άτυπες συναντήσεις με τα κόμματα στα οποία έχει σταλεί πρόταση για διάλογο και συνεργασία. Αυτό ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του κινήματος μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το ΠΑΣΟΚ αναμένει τις απαντήσεις των κομμάτων στα οποία απευθύνθηκε η πρόταση και στη συνέχεια θα καθοριστεί η στάση του κινήματος, η οποία και θα ανακοινωθεί. Ήδη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχουν απαντήσει η ΕΔΙΚ και το ΚΟΔΙΣΟ που την αποδέχτηκαν. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διάλογο και συνεργασία μεταξύ των κομμάτων αναφέρθηκε πάλι ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστής Στεφανόπουλος, στη σημερινή του τακτική συνάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες. Ο κ. Στεφανόπουλος εξέφρασε την υποστήριξη του κόμματός του στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, εφόσον υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Είπε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για διάλογο για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Για τις απεργίες, ο κ. Στεφανόπουλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ήταν λιγότερες αν υπήρχε πιστικός διάλογος της κυβέρνησης με τους εργαζομένους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το κόμμα του να σχηματίσει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αν τα εκλογικά αποτελέσματα το απαιτούσαν. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία και διάλογο θα εξετάσει το πολιτικό γραφείο της Χριστιανικής Δημοκρατίας την Παρασκευή. Ανακοινώθηκε ακόμα από τα Χριστιανική Δημοκρατία ότι στις δημοτικές εκλογές θα υποστηρίξει δημοκρατικούς προοδευτικούς συνδυασμούς. Επίσημη διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός των Εξωτερικών της Βρετανίας, Σερ Τζέφρι Χάου, που έρχεται αύριο το απόγευμα στην Αθήνα. Στη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, ο κ. Χάου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και τον Υπουργό των Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αντώνης Κούρτης, στις συναντήσεις αυτές θα συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν στις δύο χώρες. Ο κ. Χάου θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το Σαββατοκύριακο ο κ. Χάου θα πραγματοποιήσει ανεπίσημη επίσκεψη στην Κρήτη και θα παραστεί στο μνημόσυνο που θα γίνει στον τάφο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αλλά ας ακούσουμε τι μας μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, Γιώργος Γεμενάκης, που μίλησε με τον Βρετανό Υπουργό των Εξωτερικών. Ο Βρετανός Υπουργός των Εξωτερικών, Σερ Τζέφρι Χάου, διατύπωσε τη χαρά του που θα είναι ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας μετά από 42 χρόνια που επισκέπτεται την Ελλάδα. Ο προηγούμενος ήταν ο Σερ Άντονι Ίτεν. Σήμερα το μεσημέρι συνάντησε τον Σερ Τζέφρι στο γραφείο του, όπου είχε την καλοσύνη να μου μιλήσει για την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Ο Σερ Τζέφρι υπογράμμισε πρώτα-πρώτα ότι δεν επισκέπτεται την Ελλάδα σαν μεσολαβητής, αλλά σαν ένας κοινός φίλος της Ελλάδας και της Τουρκίας. Θα μπορέσαμε στη συνάντησή μας αυτή, είπε, να συζητήσουμε με την ησυχία μας και σε βάθος διάφορα θέματα. Θα εξετάσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει μέσα στην ΕΟΚ και μέσα στο ΝΑΤΟ και φυσικά
κουβεντιάσαμε για το Κυπριακό. Απαντώντας την ερώτηση αν έχει συγκεκριμένες ιδέες που σαν υπουργός φιλικής χώρας θα μπορούσε να υποβάλει στους συνομιλητές του στην Αθήνα, ο Σερ Τζέφρι ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Θέλουμε ασφαλώς, είπε, να δούμε μια βελτίωση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και λύση του Κυπριακού σύντομα. Μα υπάρχει ελπίδα, τον ρώτησα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι το πρόβλημα δεν θα διαιωνιστεί. Και το μήνυμα που φέρνω μαζί μου είναι ότι θα κάνουμε όλοι μαζί μια ίστατη προσπάθεια για να δούμε μήπως μπορέσουμε και μετακινήσουμε τις δύο πλευρές στην Κύπρο για ένα μικρό ακόμα βήμα, ώστε τελικά να συναντηθούν. Και τόνισε πως η διαδικασία της συμφιλίωσης βρίσκεται στα χέρια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, προς τον οποίο πρέπει να παράσχομαι, είπε, κάθε βοήθεια και υποστήριξη. Έχει πολλές φορές φτάσει τόσο πολύ κοντά στη λύση. Ένα λοιπόν είναι σίγουρο, ότι η επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα θα έχει περιεχόμενο, δεν θα είναι εθιμοτυπική. Ψηφίστηκε απόψε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τον κανονισμό του Υπουργείου. Από την Επιτροπή αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία, η οποία υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο καταργεί το Κοινοβούλιο, αφού δίνεται η ευχέρεια στον Υπουργό Αναπληρωτή Δημόσιας Τάξης να ρυθμίζει διάφορα θέματα με διατάγματα. Ως καταργητικό της Βουλής νομοσχέδιο, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο και η Δημοκρατική Ανανέωση. Ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Θανάσης Τσούρας, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας και των βασικών κατευθύνσεων του νόμου 1481-84, στοχεύοντας στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Τσούρας, μη έχοντας και πάλι να προτείνει κάτι θετικό και καινούργιο, επανήλθε στην προσφυλή τακτική της αποχώρησης. Είναι φανερό, κατέληξε ο κ. Τσούρας, πως η δεξιά νοσταλγεί τις μέρες της τότε που χρησιμοποιούσε την αστυνομία σαν μέσο καταστολής των λαϊκών διεκδικήσεων, σαν βασικό όπλο δίωξης και καταπίεσης των ιδεών, σαν κυρίαρχο όργανο της προστασίας του παρακράτους. Η κυβέρνησή μας, κατέληξε ο κ. Τσούρας, μετέτρεψε την αστυνομία σε μηχανισμό προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και προστασίας του κάθε πολίτη. Η επιλογή και η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η αξιοποίησή τους κατά τον ορθολογικότερο τρόπο είναι το θέμα διεθνού συνεδρίου που γίνεται στο ΕΛΚΕΠΑ. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησε η ρεπόρτερ της ΣΕΡΤ2, Ζωή Φάσου. Απαντήσεις σε κρίσιμα προβλήματα επιλογής, δαπάνης και αξιοποίησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού θα αναζητηθούν από τους ειδικούς στο συνέδριο που άρχισε σήμερα στην Αθήνα. Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν διατυπώθηκαν από τον Υπουργό Προεδρίας Άκη Τζοχατζόπουλο στην εναχτήρια ομιλία του. Ποια είναι η διαδικασία επιλογής και προμήθειας, πώς θα αξιοποιηθεί κατά τον ορθολογικότερο τρόπο ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πρότυπα για την επιλογή και προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Πρώτο βήμα αντιμετώπισης στο σημερινό συνέδριο, είπε ο κ. Τζοχατζόπουλος. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο συνέδριο μέσα στο 1986 για την αξιοποίηση της εμπειρίας εφαρμογής της πληροφορικής στο δημόσιο τομέα. Την ομαδική προσπάθεια που χρειάζεται για την ορθολογικότερη αξιοποίηση των επενδύσεων στον τομέα της πληροφορικής αναμένεται να είναι σημαντική η συμβολή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Πληροφορικής, το οποίο, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Προεδρίας, σύντομα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση. Αναλυτικά στα πληροφορικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οργανισμοί και επιχειρήσεις, καθώς και στις δυνατότητες συστηματοποίησης για τη λύση τους, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΚΕΠΑ, Δημήτρης Παλαιοθόδωρος. Προσκεκλημένος στο συνέδριο είναι και ο γραμματέας της Επιτροπής Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών της ΕΟΚ, Κοχ Έκχαρτ. Σταθερά ανωδική είναι η πορεία της ΕΚΟ τα δύο χρόνια που λειτουργεί ως εταιρεία του δημόσιου τομέα. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλεα, Κώστας Μανιατόπουλος, δίνοντας παράλληλα στοιχεία για τις κατατομείς δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών το 85 ήταν κατά 40% μεγαλύτερες από το 84 και διπλάσιες από εκείνες που έγιναν πριν εξαγοραστεί η εταιρεία. Αυξημένες κατά 114% ήταν το 85 συγκριτικά με το 84 και οι εξαγωγές χημικών προϊόντων, ενώ το διελιστήριο της ΕΚΟ διήλυσε το 85 220.000 περισσότερους τόνους αργό πετρέλαιο από ότι το 84. Ο κ. Μανιατόπουλος αναφέρθηκε επίσης στο επίπεδο βιομηχανικής ασφάλειας στο συγκρότημα της ΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο είπε ότι είναι από τα υψηλότερα διεθνώς και ότι για 6 χρόνια δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα. Άσκηση με αντικείμενο την αντιμετώπιση πυρκαγιών στα δάση θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στους νομούς της Αττικής και Τσέβειας.
Όπως ανακοίνωσε το συντονιστικό διυπουργικό όργανο, σκοπός της άσκησης είναι να δοκιμαστούν τα σχέδια που υπάρχουν και να ασκηθούν τα δημόσια όργανα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Ένα ευρύτατο πρόγραμμα για την επιμόρφωση του χαμηλόβαθμου προσωπικού της αστυνομίας αρχίζει να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο. Το πρόγραμμα θα καλύψει σε πρώτη φάση 6.000 αστυφύλακες και έχει δύο στόχους. Να διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη για την αποστολή της αστυνομίας, τη σχέση της με τον πολίτη και τα δικαιώματά του. Και τον δεύτερο, να επιμορφωθούν οι αστυνομικοί σε επαγγελματικά θέματα ιδιαίτερης προτεραιότητας. Μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης κατωτέρου αστυνομικού προσωπικού είναι οι σχέσεις αστυνομίας και κοινού, η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, αλλά και εκτός αυτής, σκοπιές, περιπολίες, τρόπος άσκησης καθηκόντων και έρευνες, έλεγχοι και μέτρα τάξης. 48 ώρια απεργία έχει εξαγγείλει από αύριο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας. Η Ομοσπονδία ζητάει μεταξύ άλλων να ψηφιστεί άμεσα το νομοσχέδιο για τη μονιμοποίηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο δημόσιο τομέα, να συμπληρωθεί ο ενιαίος νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση και να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία. Το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι θεωρεί αδικαιολόγητες τις κινητοποιήσεις, αφού γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τη δέσμευση για την ψήφιση του νομοσχεδίου που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή. Δεν προωθήθηκε μέχρι τώρα για ψήφιση, γιατί τη Βουλή απασχόλησαν μεγάλα θέματα όπως ο προϋπολογισμός, η αναθεώρηση του Συντάγματος και άλλα. Τα υπόλοιπα αιτήματα που προβάλλονται για να δικαιολογήσουν την κινητοποίηση αυτή, καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, αποτελούν άθροισμα επιμέρους εκπαιδευτικών αιτημάτων, αλλά και άλλων γνωστών αιτημάτων, που σίγουρα χαρακτηρίζουν την απεργία ως πολιτική αντικυβερνητική εκδήλωση. Με τίμετα την προώθηση του συνταξιοδοτικού προβλήματος του κλάδου και την υπογραφή Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 1986, απεργούν από σήμερα μέχρι την Παρασκευή εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι και οι κοινότητες παρακαλούν τους δημότες να μην βγάζουν σκουπίδια στους δρόμους έως την Παρασκευή που λήγει απεργία. Σήμερα το πρωί συνελήφθησαν 15 οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων κατηγορούμενοι για παρακόλληση συγκοινωνιών και άλλα δικήματα. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, οι συλληφθέντες οδηγοί που απεργούν είχαν εγκαταλείψει τα οχήματά τους μπροστά στην κεντρική είσοδο της Χωματερής Άνω Λιωσίων, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει τη συγκοινωνία. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρόταση ψηφίσματος που ενέκρινε, αποδοκίμασε την απόφαση της Επιτροπής της ΕΟΚ να χορηγηθούν πιστώσεις στην Τουρκία, πέραν αυτών που είχαν εγκριθεί αρχικά στον προϋπολογισμό της κοινότητας. Οι πιστώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του τρίτου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της ΕΟΚ με την Τουρκία, που υπογράφτηκε στις 12 Μαΐου 1977. Η απάντηση του Ζακ Σιράκ στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Μιτεράν, αναμένεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία για το αν δηλαδή δέχεται ή όχι να ορκιστεί πρωθυπουργός της νέας δεξιάς κυβέρνησης. Για το θέμα αυτό μας ενημερώνει η Ήρα Φελουκατζή από το Παρίσι. Από χθες το βράδυ, ο Ζακ Σιράκ άρχισε σειρά διαβουλεύσεων με τους κυριότερους παράγοντες που απαρτίζουν τη νέα πλειοψηφία, με προοπτική το σχηματισμό της κυβέρνησης και τη λίστα υπουργών που να εκφράζουν όλες τις τάσεις της νέας πλειοψηφίας. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Ζακ Σιράκ θα αποδεχτεί την πρόταση του πρόεδρου Μιτεράν να αναλάβει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Όπως αναφέρουν Γάλλοι παρατηρητές, οι διαβολεύσεις που προηγήθηκαν μεταξύ του πρόεδρου Μιτεράν και του Ζακ Σιράκ αφορούσαν την πρακτική αντιμετώπιση της συγκυβέρνησης και είχαν χαρακτήρα αμοιβαίας ανασκόπησης των εκατέρωθεν απόψεων για το σχηματισμό της κυβέρνησης και για την επιλογή των υπουργών, ιδιαίτερα για τα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών, που άπτονται ως ένα βαθμό της δικαιοδοσίας του Προέδρου. Η σημερινή ημέρα λοιπόν είναι αφιερωμένη στη δραστηριότητα που αφορά το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης. Το πρωί ο Ζακ Σιράκ δέχτηκε στη Δημαρχία Παρισιού τον πρόεδρο της ομάδας Σερπέρ στη Γερουσία, Σαρ Λε Πασκουά, τον πρόεδρο της ΣΥΝΤΕΕΦ, Ζαν Λε Κανιέ, τον Φρανσουά Λεωτά, τον Πιέρ Μενερή, τον Ζαν Κλοντ Γκοντάν και τον Αντρέ Ροσινό. Οι συναντήσεις με προσωπικότητες της πλειοψηφίας θα συνεχιστούν μέσα στο απόγευμα. Ο Ζακ Σιράκ δήλωσε ότι θα δώσει την απάντησή του στο Γάλλο πρόεδρο απόψε ή το αργότερο αύριο το πρωί. Η αναμονή λοιπόν συνεχίζεται ακόμα σήμερα στη Γαλλία σχετικά με το θέμα του Πρωθυπουργού. Στη Βαρσοβία άρχισαν σήμερα οι εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των Χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας με αντικείμενο τις προοπτικές για ανάπτυξη των σχέσεων της Σοβιετικής Ένωσης με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Κάσπαρ Βάινμπεργκερ, μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Δυτικογερμανό Καγκελάριο Χέλμουντ Κολ,
δήλωσε ότι επιτεύχθηκε βασική συμφωνία για τη συμμετοχή της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στις έρευνες για το πρόγραμμα Πόλεμος των Άστρων. Η συμμετοχή της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το Associated Press, θα περιοριστεί σε ιδιωτικές και όχι σε κρατικές εταιρείες. Στη Γενέβη και για τρίτη κατά σειρά ημέρα, οι υπουργοί πετρελαίου των 13 χωρών μελών του ΟΠΕΚ δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε μια κοινή στρατηγική που θα συγκρατήσει την πτωτική τάση των τιμών του μαύρου χρυσού. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια, οι εκπρόσωποι του ΟΠΕΚ συναντώνται από σήμερα το απόγευμα με 5 μέλη της αντιπροσωπείας των πετρελοπαραγωγών χωρών που δεν είναι μέλη του οργανισμού. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι περισσότερες χώρες μέλη του ΟΠΕΚ συμφώνησαν ότι η μοναδική διέξοδος για να συγκρατηθούν οι τιμές του πετρελαίου είναι να μειωθεί η παραγωγή του. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και μεταξύ τους ασυμφωνία ως προς τα επίπεδα στα οποία θα πρέπει να κινηθεί η μείωση αυτή. Η σουηδική αστυνομία άφησε σήμερα ελεύθερο τον Σουηδό Βίκτορα Γκούναρσον, στον οποίο είχε απαγγελθεί κατηγορία για συμμετοχή στη δολοφονία του Πρωθυπουργού Ολαφ Πάλμε. Όπως ανακοινώθηκε, έσπασε κάποιο συνδετικό κρίκος ανάμεσα στα αποδεικτικά στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν. Ο πρόεδρος της Κίνας, Λι Ξιανιάν, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα την Αίγυπτο, μίλησε σήμερα στο Κοινοβούλιο του Καΐρου, τονίζοντας ότι ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων απειλεί σοβαρά τη διεθνή ειρήνη και έχει δυσμενείς συνέπειες στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Νωρίτερα, ο Κινέζος ηγέτης είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, με επίκεντρο τις διμέρειες σχέσεις και τα φλέγοντα διεθνή προβλήματα. Ταραχές σημειώνονται τις τελευταίες μέρες στη Μαλαισία από φανατικούς μουσουλμάνους που έχουν εξαπολύσει εκστρατεία για την ανατροπή της κυβέρνησης που ελέγχεται από τους χριστιανούς. Εστία των σημερινών συγκρούσεων ήταν η περιοχή γύρω από Τέμενο στην πόλη Σαμπάχ, όπου συγκεντρώθηκαν οι μουσουλμάνοι και πυρπόλησαν περισσότερα από 20 αυτοκίνητα και 2 καταστήματα. Η αστυνομία στην προσπάθεια της να αναχαιτίσει κύματα μουσουλμάνων διαδηλωτών που ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης, προκαλώντας ζημιές και πανικό, χρησιμοποίησε δακρυγόνα και σημειώθηκαν βίαιες σκηνές. Εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου αρχίζει από αύριο στα Τύρανα στα πλαίσια των μορφωτικών και διακρατικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας. Και τώρα ειδήσεις μας από το στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε ένα νέο κλασικό κτίριο στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Κομνίνων, μεταφέρθηκε πρόσφατα και λειτουργεί το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Δεύτερης Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως στο ρεπορτάζ του Κάρολου Λόραμ. Το κέντρο είναι ένας δημόσιος φορέας που παρέχει δωρεάν ψυχιατρική φροντίδα στους κατοίκους του κεντρικού τομέα της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα είναι και φορέας εκπαίδευσης και έρευνας σε θέματα ψυχικής υγείας. Απασχολεί ομάδες ψυχιάτρων, ψυχολόγων, παιδοψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών και άλλων συναφές με τη ψυχική υγεία προσωπικό. Κάθε άτομο που αντιμετωπίζει ψυχικό πρόβλημα στη σχέση του με τους άλλους, στις σπουδές του ή στη δουλειά του, καθώς και οι οικογένειες ή ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταξύ τους ή με τα παιδιά τους, μπορούν να απευθύνονται στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Οποιοδήποτε άτομο, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένο ή όχι, υπηρεσία ή ίδρυμα μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο τηλεφωνικά ή με επίσκεψη. Το περιεχόμενο των συναντήσεων και των ψυχολογικών εξετάσεων είναι εμπιστευτικό. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα τηλέφωνα 270-036 και 268-841. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα 270-036 και 268-841. Το υπέδαφος του κάμπου του Νέστου διαθέτει θερμά νερά που μπορούν να αξιοποιηθούν στη γεωργία για θερμοκήπια σε μονάδες της βιομηχανικής περιοχής Καβάλας και για ιχθυοκαλλιέργεια στις περιοχές του Νέστου. Αυτό έδειξαν επιστημονικές έρευνες που έγιναν πρόσφατα στην περιοχή όπου διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος του κάμπου του Νέστου σε ακτίνα 4 χιλιόμετρων έχει νερά υψηλής θερμότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν σε φυσική πηγή. Για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας έγινε σύσκεψη στην Καβάλα με την Προεδρία του Νομάρχη Γιάννη Μπέλτσου, στην οποία πήραν μέρος επιστήμονες του ΙΓΜΕ και εκπρόσωποι της ΕΔΒΑ, των Υπουργείων Γεωργίας, Βιομηχανίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέχρι τέλος Απριλίου θα υποβληθεί μελέτη για τη γεώτρηση που θα γίνει σε βάθος 1000 μέτρων. Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις χώρες Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και την Κύπρο θα πάρουν μέρος στο Διεθνές Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα γίνει από τις 4 μέχρι τις 6 του Απρίλη στην Καβάλα. Στο συνέδριο που οργανώνεται από την Ομαρχία, την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και το ΕΛΚΕΠΑ, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα ανάληψης παραγωγικών δραστηριοτήτων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Να περάσουμε στο χώρο του βιβλίου. Θετικό έργο και σημαντική συμβολή στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της πόλης έχουν να επιδείξουν στο σύνολό τους όλες οι βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Μέσα στο 1985 από τις 5 παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου στην Ξηροκρίνη, Καλυθέα, Ορέστου, Ανοπόλης και Τούμπας, με συνολικό δυναμικό 8.730 τόμους βιβλίων, πέρασαν 45.000 μικροί αναγνώστες, οι οποίοι δανείστηκαν περισσότερα από 63.000 βιβλία. Την πρώτη θέση στην προτίμηση των μικρών αναγνωστών κατήχε η ελληνική και ξένη λογοτεχνία και ακολούθησαν τα παραμύθια, η ιστορία και τα ταξιδιωτικά βιβλία. Ανάλογη ήταν η κίνηση και στα παραρτήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Τούμπα, στις 40 εκκλησίες, στην Ξηροκρίνη και στην Κινητή Βιβλιοθήκη που εξυπηρετεί 2.000 αναγνώστες στην περιοχή Χαριλάου. Τα περιοδικά, οι ημερήσιες εφημερίδες και τέλος τα βιβλία κοινωνιολογίας, εκπαίδευσης και φιλοσοφίας ήταν τα πρώτα στις προτιμήσεις των αναγνωστών. Σε 390 εκατομμύρια δραχμές φτάνει το ύψος των επιχορηγήσεων της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για το Παπάφιο Κέντρο Παιδικής Μέρημνας Αρένων Ομελητεύσε, τους κρατικούς παιδικούς σταθμούς και τα Ιδρύματα Προστασίας Νηπίων και Παιδών. Σχετική απόφαση υπέγραψε ο Νομάρχης Νίκος Πινακίδης. Αρχίζει αύριο στην Τζαγκαράδα του Πηλίου το τρίμερο συνέδριο της Ένωσης Διεθνών Σχέσεων των Σπουδαστών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση των μελών της Ένωσης πάνω στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και σε θέματα που αφορούν την οικονομία. Η Ένωση, που εξαπλώθηκε σε 62 χώρες του κόσμου, στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς κατανόησης με την διοργάνωση διεθνών σεμιναρίων. Και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Σπήρα κλεπτών που διέπραξε 44 κλοπές σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, ανακάλυψε η ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Οι δράστες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η δικογραφία, διέριξαν 28 καταστήματα, έκλεψαν 14 μοτοσικλέτες και τσάντες από διερχόμενα άτομα. Ακόμα, για να μπορούν να πουλούν τις μοτοσικλέτες, διέριξαν τα γραφεία της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και πλαστογράφησαν άδειες κυκλοφορίας και ικανότητας. Η συνολική αξία των κλοπημένων ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια και τα περισσότερα πουλήθηκαν σε κλέπταποδόχους σε πολύ χαμηλές τιμές. Από τη Βόρεια Ελλάδα, καλό βράδυ. Τρίμερο σεμινάριο αγωγής υγείας για τους νέους της σχολική κοινότητα άρχισε σήμερα στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας Αγίων Αναργύρων. Για το σεμινάριο αυτό, το οποίο αποτελεί συνέχεια άλλου σεμιναρίου που έγινε τον Ιανουάριο, μας ενημερώνει το ρεπορτάζ που ετοίμασε η συνάδελφος Κατερίνα Παπαγεωργίου. Σεμινάριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που εργάζονται στη σχολική κοινότητα άρχισε σήμερα το πρωί στην εστία των Αγίων Αναργύρων. Οι εργασίες του καλύπτουν θεματολογικά όλο το φάσμα του σχεδιασμού, μεθοδολογίας και αξιολόγησης της εφαρμογής των προγραμμάτων αγωγής υγείας. Τα προγράμματα αγωγής υγείας σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κύριο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού τους είναι η υπεύθυνη θέση της κοινότητας, δηλαδή η συμμετοχή της στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και στη λήψη των αποφάσεων. Το σεμινάριο μελετά επίσης τα θέματα της εξάρτησης των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και της διαμόρφωσης της συμπεριφοράς. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα αναπτυχθούν ακόμη οι απόψεις και γνώσεις της διεθνούς εμπειρίας και των ελληνικών δεδομένων. Το σεμινάριο, στο οποίο παίρνουν μέρος διακεκριμένοι Έλληνες αλλά και ξένοι ειδικοί, οργάνωσαν τα Υπουργεία Υγείας, Πρόνοιας και Παιδείας καθώς και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και την Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής. Το 1986 θα είναι πολύ καλή τουριστική χρονιά για τη χώρα μας, τόνισαν σήμερα οι τουριστικοί παράγοντες που συμμετέχουν στην ετήσια συνάντηση του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων. Το θέμα της συνάντησης έχει τίτλο «Αθήνα, πύλη της Ελλάδας, πύλη της Ευρώπης». Τη συνάντηση παρακολούθησε η ρεπόρτερ Χαρά Φράγκ. Ο τουρισμός στην Ελλάδα συνεχίζει την ανωδική του πορεία και όλες οι προβλέψεις για το 1986 αναφέρουν ότι η χρονιά αυτή θα είναι καλύτερη από την περσινή. Όμως, σε αυτή τη γενική εφορία δεν συμμετέχει η Αθήνα και η ευρύτερη περιοχή της. Οι λόγοι που όξυναν το ήδη από καιρό γνωστό πρόβλημα της Αθήνας εντάθηκαν με τα τελευταία διεθνή γεγονότα και την αντίδραση των Αμερικανών. Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι των εκπροσώπων των τουριστικών γραφείων της χώρας μας, τις οποίες συνόψισε στη σημερινή ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Ντίνος Ορβανίτης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 3.500 τουριστικά γραφεία, τα οποία το 1985 έφεραν στη χώρα μας συνάλλαγμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες επεσήμεναν σήμερα. Η Αθήνα είναι αφετηρία όλων των τουριστικών ρευμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις της χώρας. Έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στον περιηγητικό τουρισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα συναλλαγματοφόρος. Έχει όμως δυσφημιστεί άδικα, ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά, από τους Αμερικανούς.
Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Γουμελιώτης μίλησε στους συνέδρους και τόνισε ότι η Αθήνα έχει καθοριστικό ρόλο για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Οι προσπάθειες όμως δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και στον αρχαιολογικό της πλούτο. Η Αθήνα προσφέρεται για την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, τις οποίες θα πρέπει να προωθήσουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Στόχος της κυβέρνησης, είπε ο κ. Ζουμελιώτης, είναι η δημιουργία έργων τουριστικής υποδομής και το άνοιγμα νέων αγορών. Η ανάγκη της χρήσης του υγραερίου στις μεταφορές για να μειωθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος στην Αττική διαπιστώθηκε σε σημερινή επιστημονική ημερίδα που οργάνωσε το Κέντρο Ερευνών Περιβάλλοντος του Δήμου της Αθήνας. Στην ημερίδα πήραν μέρος εκπρόσωποι του ΠΕΡΠΑ και των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Χωροταξίας, οι οποίοι επισήμαναν ότι την ήδη μολυσμένη ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας επιβάρυναν η αύξηση των αυτοκινήτων και η χρήση του ακαθάρτου πετρελαίου. Γι' αυτό και πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα, όπως ο τακτικός έλεγχος των οχημάτων και η χρήση του υγραερίου στις μεταφορές, δεδομένου ότι στα προσεχή χρόνια η κατανάλωση των υγρών καυσίμων υπολογίζεται να αυξηθεί κατά 30%. Αποτείοντας ελάχιστο φόρο τιμή, στον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, η ΕΔΙΚ οργάνωσε σήμερα έκθεση με σπάνιο και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του της περίοδου 1905-1936. Το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης είναι από το αρχείο του Πέτρου Πουλίδη. Την έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Μαρτίου, εγκαινίασε ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ Γιάννης Ζήγδης, τίτλος δε της έκθεσής μας, είπε, είναι χτες, σήμερα για πάντα. Τόνισε ο κ. Ζήγδης στην ομιλία του, γιατί οι αρχές του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελούν αληθινές υποθήκες για τον Ελληνισμό. Και η ευδίκως πολιτικός κληρονόμος του Εθνάρχη πιστεύει ότι οι αρχές αυτές πρέπει να κατευθύνουν για πάντα την πορεία του έθνους και του λαού μας. Η ΕΔΙΚ πρότεινε επίσης στην Ακαδημία Αθηνών την προκήρυξη διαγωνισμού μεταξύ των τελειοφύτων των λυκείων της χώρας με θέμα τι μας λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα, προσφέροντας 150.000 δραχμές για τη βράβευση των τριών καλύτερων εκθέσεων. Ο Δήμος Μεσολογγίου θα χρησιμοποιήσει για τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις ένα κτίριο του στρατοπέδου Καψάλη. Με την απόφαση αυτή, που υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Τάσος Σιχιώτης, συνεχίζεται το πρόγραμμα για τη βαθμία αποδέσμευση των στρατιωτικών χώρων που βρίσκονται σε ζωτικά σημεία των αστικών κέντρων. Καλησπέρα σας. Για το κύπελο Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε σήμερα στο Ηράκλειο τον Εργοτέλη 3-2. Τα τέρματα του Παναθηναϊκού σημείωσαν 2 ο Χαραλαμπίδης και 1 ο Αντωνίου, ενώ ο Σαραβάκος έχασε πέναλτι στο 12ο λεπτό. Τα γκολ του Εργοτέλη, η Σιντιχάκης και Κρανιώτης. Να πούμε ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός είχε 2 δοκάρια με τους Μαυρίδη και Θανάση Δημόπουλο. Χωρίς εντυπωσιακές εκπλήξεις έγινε σήμερα η τέταρτη φάση του κυπέλου στο μπάσκετ. Στα σπουδαιότερα μάτς της ημέρας, ο Πανιώνιος νίκησε τον ΠΑΟΚ 85-73, ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ 99-83 και ο Ολυμπιακός στον Πανελλήνιο 74-68. Εδώ στη μειότητα από τον αγώνα Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Αγώνα που επικράτησε με άνεση, θα λέγαμε, ο Παναθηναϊκός. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ημίχρονο η ομάδα του Τριφυλιού, ενώ στην επίθεση τώρα είναι με τον Γκέκοδο η ΑΕΚ, η ομάδα του Παναθηναϊκού 58-37 προηγείται στο ημίχρονο και τελικά επικράτησε με άνεση 99-81. Κορυφαίοι παίκτες από τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ιωάννου με 35 και ο Στεργάκος 26, ο Κόντος με 32 για την ΑΕΚ. Στα άλλα μάτς, Παναθηναϊκός είπαμε την ΑΕΚ 99-81 και ο Ολυμπιακός τον Πανελλήνιο 74-68. Στις Σέρες η ομόνιμη ομάδα νίκησε τον Απόλλωνα Πάτρας 85-80, ο Άρης συνέδριψε την Κομωτινή 135-45, το Περιστέρι τον Ηρακλείο 82-71, ο Ιωνικός το Δημόκλητο 90-82 και η Νία Ρίστ τη Χαλκίδα 94-72. Η στενότερη συνεργασία των Ολυμπιακών Επιτροπών Ελλάδας Κύπρου αποφασίστηκε στη Λευκοσία κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της ΕΟΑ, Λάμπης Νικολάου, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Λαζαρίδη. Το πρώτο ανεπίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών γυναικών θα γίνει στη Βουδαπέστη από 21 μέχρι 23 Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό θα γίνει και το διεθνές meeting Πανώνια, όπου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τους ασιβαρίστες Κελαϊδή και Κωνσταντινίδη. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου Εφήβων Νεανίδων, που θα γίνει τον Ιούλιο στην Αθήνα, και ο ΣΕΓΑΣ θα δεξιωθούν αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που θα πάρουν μέρος στους αγώνες. 3 χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Παίδων Χιονοδρομίας στους διεθνείς αγώνες στο Ουλτάκ της Τουρκίας. Στον τελευταίο αγώνα της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η Σταυρούπολη κέρδισε τη Δράμα εκτός έδρας 3-0 σετ.
Για το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, η Στεάουα Βουκουρεστίου νίκησε 1-0 τη Λάχτη μέσα στη Φιλανδία και προκλήθηκε στον επόμενο γύρο. Τέλος, σε διεθνή φιλικό αγώνα που έγινε το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιόνιος νίκησε τη σουηδική Χάλμσταντ με 7-2. Ο μετεωρολόγος Παύλος Κότσης θα μας πει τώρα τι καιρό θα έχουμε αύριο. Καλησπέρα σας. Παρόλο που η θερμοκρασία σημείωσε σε αρκετές περιοχές σήμερα μια μικρή άνοδο, εντούτοις οι τιμές της παρέμειναν χαμηλότερες από τις κανονικές για αυτή την εποχή. Δεν έλειψαν και πάλι τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπερωτικά διαμερίσματα. Ας δούμε τιμές θερμοκρασίας που είχαμε σήμερα το μεσημέρι. Οι Σέρες και το Καρπενής είχαν 7 βαθμούς, η Καβάλα και η Κίμη 9, τα Γιάννα και η Τρίπολη 10, Λάρισα και Χίος 11, Λαμία Μήλος 12, Κύθυρα Αγρίνιο 13, Κος Ηράκλειο 14, Πάτρα Σαντορίνη 15, Ιάρτα και Ιεράπετρα 16. Στον ευρωπαϊκό χώρο το μεσημέρι η Αθήνα είχε 14 βαθμούς, το Λονδίνο 7, το Παρίσι 10, οι Βρυξέλλες 13, η Μόσχα 8, το Βουκουρέστι 5, το Βελιγράδι 4, 13 η Ρώμη και 19 η Λάρνακα. Στο χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων βλέπουμε ότι εξακολουθεί ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων που καλύπτει την Ανατολική Ευρώπη με τις χαμηλές της Ανατολικής Μεσογείου, έχει εξασθενήσει όμως σημαντικά. Έτσι πιο αναλυτικά. Για αύριο προβλέπεται ότι στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα θα έχουμε νεφώσεις και θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα παιδινά, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στις δυτικές περιοχές θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις ασθενείς, ενώ στις ανατολικές θα είναι βοριάδες, αλλά και εδώ μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα κεμανθεί στα βόρεια παιδινά από 1 μέχρι 9 βαθμούς, ενώ στα νότια από 6 μέχρι 15. Στην περιοχή Αττικής, αύριο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες, ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 μέχρι 15 βαθμούς στην πόλη. Αντίθετα, στην περιοχή Θεσσαλονίκης υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 μέχρι 9 βαθμούς. Αλλά και την Παρασκευή δεν προβλέπεται ότι ο καιρός θα αλλάξει σημαντικά, αφού και πάλι υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στις βόρειες κυρίως περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, νεότερα τα μεσάνυχτα, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.